Δεν το πιστεύω. Τι γίνεται έξω? Τίποτα ακόμα. Η πλατεία είναι έρημη. Είναι κλειστά τα μαγαζιά. Θεόκλειστα. Με κατεβασμένα τα ρολά. Κάθεται κανείς στα παγκάκια. Σου λέω είναι ερημιά, δεν έχει έρθει κανείς ακόμα. Και αυτές οι μουσικές από πού ακούγονται? Θα είναι από πέρα, δεν φτάνω να δω. Μα όπου να είναι θα πλησιάσουν. Είμαι βέβαιος πως η παρέλαση θα γίνει εδώ από κάτω. Γιατί είσαι βέβαιος? Έχουν στήσει στην πλατεία ένα άγαλμα. Στη μέση ακριβώς. Τα κάνουν φαίνεται τα αποκαλυπτήρια κανένα σύρωα για την επέτειο. Τι είναι ο σύρωα, δεν είδες? Όχι. Το έχουν σκεπασμένο όλο με ένα άσπρο πανί, δεν φαίνεται τίποτα. Τότε, πώς ξέρεις πως είναι άγαλμα? Τι άλλο μπορεί να είναι? Το έχουν στήσει σε ένα ψηλό βάθρο και γύρω-γύρω είναι σκοινιά για να σταθούν από πίσω οι άνθρωποι που θα έρθουν να παρακολουθήσουν την παρέλαση. Είναι φως φανάρι. Σε λίγο θα αρχίσουν να έρθουν.
Νάτι. Είπα κιόλας. Η πλατεία γέμισε. Είναι σχεδόν γεμάτη. Ακούς. Μας έρχονται από όλες τις μεριές. Παίρνουν θέση πίσω από τα σκηνιά. Μερικοί φόρεσαν τα καλά τους. Ντύθηκαν για να παρακολουθήσουν την παρέλαση. Άλλοι έχουν το κακό τους στο χάλι. Μας αφήνει λοιπόν το κλάμα και να δεις. Σαν να το δει κανείς. Ανοίγουν ομπρέλες για τον ήλιο. Ομπρέλες ροχής για τον ήλιο. Αστείο δεν είναι. Πάψε να κλαις, να νευριάζεις. Άλλοι φτιάξαν δίκοχα από εφημερίδες και τα φοράνε στο κεφάλι. Μάλιστα. Αυτοί εκεί κάνουν την καλύτερη δουλειά. Με τέσσερις κόσμους στο μαντήλι κάνεις ένα σκουφό κι ούτε φόβο θα σου τον πάρει ο αέρας. Η πλατεία στη μέση είναι άπειρο. Ο στρατός δεν έφτασε.